Νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους όσους έχουν συνδεθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά το Καριέρα για την πρόσκληση που μας έκανε στο Developers Day Digital και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα που βοήθησε για να λειτουργήσει όλο αυτό το event ψηφιακά. Για όσους δεν με γνωρίζετε, εγώ είμαι η Γιούλη Μπονάρου και εργάζομαι στο Project Agora. Είμαι απόφοιτος της σχολής Computer Engineers στην Πάτρα από το 2012. Τα πρώτα χρόνια ξεκίνησα σε διάφορα projects, σαν web developer και software engineer σε διάφορα projects, ώσπου το 2016 βρέθηκε μπροστά μου η ευκαιρία του Project Agora. Η αλλαγή αυτή ήταν ένα ρίσκο για μένα, καθώς το αντικείμενο μου ήταν τελείως άγνωστο, αλλά εν τέλει αυτό ήταν που με τράβηξε στο να πάρω την απόφαση και να συνεχίσω και να συνεργαστώ με την εταιρεία. Κάθε αρχή και δύσκολη, όπως λένε, καθώς ήταν όλα καινούργια για μένα, τόνοι από νέες πληροφορίες, νέοι όροι, νέα τεχνολογία, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα από την πρώτη εβδομάδα και όλα της εκπαίδευσης, με είχε κερδίσει το αντικείμενο και είχα εντυπωσιαστεί με όλη αυτή τη τεχνολογία που κρυβόταν πίσω από αυτά τα banners, από το ένα απλό banner που συναντάμε κατά την επιλογή μας στο διαδίκτυο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η σχέση μου με το digital marketing. Δεν ξέρω πόσο εξοικειωμένοι είστε με το χώρο. Επειδή θα ήθελα λίγο να είμαστε όλοι aligned, θα κάνω μια γρήγορη αναφορά στα πιο common terms που χρησιμοποιούμε στο χώρο του digital marketing. Το βασικό μας εργαλείο είναι ο ad server. Ο ad server είναι το βασικό εργαλείο του publisher. Ο publisher είναι ο εκδότης, αυτός που έχει το site, που χρησιμοποιεί για να χειρίζεται το διαφημιστικό του χώρο και να τρέχει τις ψηφιακές του καμπάνιες. Πέρα από τον ad server έχουμε και το ad inventory. Ad inventory είναι ολόκληρος ο διαθέσιμος διαφημιστικός χώρος του publisher. Και μετά έρχεται το programmatic advertising. Το programmatic advertising στην ουσία είναι η διαδικασία αγοράς και πώλησης media χρησιμοποιώντας τεχνολογία και πλατφόρμες. Τα βασικά κομμάτια του programmatic είναι οι SSPs και είναι και οι DSPs. Τι είναι το καθένα? Ο SSPs είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι εκδότες, οι publishers, για να γεμίσουν το διαφημιστικό τους χώρο με διαφημιζόμενους, με τους οποίους δεν έχουν απευθείας κάποια σχέση, δεν τους γνωρίζουν καν, τους είναι τελείως άγνωστοι. Οπότε ξεφεύγουμε από το παραδοσιακό marketing. Και είναι και οι DSPs. Οι DSPs είναι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι διαφημιζόμενοι ώστε να σετάρουν τις καμπάνιες τους και την τιμή με την οποία διατίθενται να αγοράσουν το διαφημιστικό τους χώρο. Πώς επικοινωνούν όμως αυτά τα δύο μεταξύ τους? Έρχεται το real-time bidding, το οποίο ξεκινάει όταν ο SSP θα στείλει ένα ad request, θα ζητήσει δηλαδή μία διαφήμιση από τους διάφορους SSPs, από τους διάφορους DSPs. Και εν τέλει, κερδίζει αυτός που θα πληρώσει την υψηλότερη τιμή και αυτό αποφασίζεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου, σε σχεδόν real-time χρόνο. Επειδή νομίζω ότι οι περισσότεροι ανάμεσά μας είναι engineers, μία αποτύπωση το τι συμβαίνει πρακτικά και πώς επικοινωνούν όλες οι πλατφόρμες μεταξύ τους φαίνεται εδώ. Αυτό που συμβαίνει μόλις προσπαθούμε να πλεγηθούμε σε ένα site, είναι ότι πριν ακόμα καν φορτώσει το site, οπότε μιλάμε για κλάσματα του δευτερολέπτου, για milliseconds, επικοινωνούν όλες αυτές οι πλατφόρμες, όλοι αυτοί οι servers μεταξύ τους, ώστε να αποφασιστεί ποιο θα είναι το ad που εν τέλει θα δει ο χρήστης. Γενικά, ξεκινάει από το site μια κλίση στον ad server του publisher. Ο ad server καλεί τον SSP, την πλατφόρμα που φροντίζει να γεμίσει μας το site. Και ο SSP αυτό που κάνει είναι ότι ζητάει από τους DSPs, από τις πλατφόρμες που έχουν το demand, την τιμή με την οποία διατίθεται να αγοράσουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση, το συγκεκριμένο impression, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και αυτό που γίνεται είναι μια real-time δημοπρασία, ώστε να αποφασιστεί ποιος DSP θα αγοράσει τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Προφανώς επιλέγεται από το RTB auction αυτός που θα πληρώσει τη μεγαλύτερη τιμή για να κερδίσει το impression και εν τέλει εμείς να δούμε στο site το ad. Όλο αυτό
όλη αυτή η τεχνολογία και όλο αυτό το industry είναι εντυπωσιακό το growth που έχει εμφανίσει τα τελευταία χρόνια. Γενικά το digital marketing είναι ένα industry που συνεχίζει να μεγαλώνει. Ο κόσμος περνά όλο και περισσότερο χρόνο online και καθώς ο κόσμος μεταφέρεται online, εκεί τον ακολουθεί και η διαφήμιση και το advertising. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι το forecast για το 2022 δείχνει πως το 60% περίπου του συνολικού ad spend, για το συνολικό spend της διαφήμισης, το 60% θα αποτελείται από digital κανάλια. Αυτό σημαίνει ότι η διαφήμιση επενδύει στο digital. Γενικά, συγκεκριμένα, βασικά το programmatic, το οποίο και θα συζητήσουμε στην πορεία, από το 2012 που ξεκίνησε μέχρι το 2022 έχει εμφανίσει ένα τεράστιο growth. Έχει γίνει adapt από το industry και έχει φτάσει το 2020 να αποτελεί πάνω σχεδόν το 70% του συνολικού display ad spend. Αυτό δείχνει πόση ανάγκη είχε ο χώρος της ψηφιακής διαφήμισης για την τεχνολογία και πόσο τον βοήθησε να φέρει τα επιθυμητά business results. Όλα καλά, παρόλα αυτά όμως, με το programmatic, όλη αυτή η τεχνολογία ήρθε να βομβαρδίσει τους publishers και τους δημιούργησε μία σειρά από προκλήσεις και κάποια challenges που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Τα βασικότερα, αυτό πρέπει βασικά να έχουμε στο μυαλό μας για τους εκδότες, είναι ότι μέχρι πριν κάμποσα χρόνια δούλευαν πάνω στο content τους. Οι εκδότες ενδιαφέρονται ώστε να δημιουργούν περιεχόμενο για τους χρήστες, να ενημερώνουν τα site τους, να τους παρέχουν ειδήσεις κλπ. Και μέχρι πριν λίγο καιρό ασχολιόντουσαν κυρίως με το παραδοσιακό marketing, δηλαδή να κλείσουν συμφωνίες, απευθείας συμφωνίες με διαφημιζομένους και να πουλήσουν κομμάτια του διαφημιστικού τους χώρου. Πλέον όμως καλούνται να κάνουν adapt όλη αυτή την τεχνολογία και να μπορέσουν και αυτοί να επιβιώσουν στην καινούργια αυτή πραγματικότητα. Και βρίσκονται αντιμέτωποι πέρα από την τεχνολογία αυτή και με ένα σύνολο από online regulations, τα οποία πρέπει να κάνουν comply για προστασία προσωπικών δεδομένων και παράλληλα πρέπει να προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα διαφημιστικά τους έσοδα χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία. Πρακτικά για αυτούς τι σημαίνει? Ότι πρέπει να επενδύσουν και χρόνο και χρήμα σε τεχνικά resources για να μπορέσουν να το κάνουν support όλο αυτό και να αναλύσουν εκατοντάδες, εκατομμύρια data από πολλαπλά data points, ώστε να μπορέσουν να βγουν τα ασφαλή συμπεράσματα για το πώς εξελίσσεται το business τους. Αυτό είναι αρκετά περίπλοκο μόνο και για ένα site. Σκεφτείτε όμως ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι publishers δεν έχουν μόνο ένα site, έχουν πολλά περισσότερα. Άρα όλη αυτή η δουλειά γίνεται ακόμα πιο complex και πιο challenging για τους publishers για να καταφέρουν εν τέλει να ανταπεξέλθουν. Σε όλο αυτό έρχεται και τους βρίσκει λύση στα περισσότερα προβλήματα το yield management ή yield optimization. Το yield management είναι ένα service που έχει σαν μοναδικό στόχο να κάνει maximize με τον οποιοδήποτε τρόπο το value του website για τον κάθε χρήστη. Το focus αυτού του service είναι να πουλήσει όλο το διαθέσιμο inventory στην υψηλότερη δυνατή τιμή. Inventory, αναλαμβάνω λίγο, είναι ο διαθέσιμος διαφημιστικός χώρος του site. Το μυστικό του yield management και του yield optimization είναι να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ supply, μεταξύ demand και τιμής, με την κατάλληλη χρονική στιγμή για το συγκεκριμένο χρήστη. Προφανώς και το supply και το demand είναι πράγματα που εξαρτούνται από το seasonality, από την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, οπότε είναι κάτι ζωντανό, είναι κάτι που πρέπει να γίνεται συνεχώς για να μπορέσουμε να κάνουμε maximize τα revenues για το site. Και παράλληλα να κάνει manage όλες αυτές τις πλατφόρμες και όλη αυτή την τεχνολογία σχεδόν σε real time. Τώρα, πώς το κάνουμε εμείς όλο αυτό στο Project Agora? Πριν μπω σε βάθος για το τι κάνουμε ακριβώς και τι προσφέρουμε στους πελάτες μας, θα μιλήσω λίγο για τη Think Digital. Το Project Agora είναι μια εταιρεία τομίλου της Think Digital. Η Think Digital αποτελείται πέρα από το Project Agora και από άλλες τρεις εταιρείες. Είναι η Forestview, Tailwind και η Think Digital. Απασχολούμαστε περίπου 180 άτομα σε γραφεία σε όλο τον κόσμο, σε 11 διαφορετικές πόλεις, από την Κοπενχάγη και έχουμε γραφεία μέχρι και στο Ντουμπάι. Και
κάθε μία από τις εταιρείες αυτές ασχολείται με διαφορετικό κομμάτι του digital marketing. Εμείς, εγώ προσωπικά, απασχολούμαι στο Project Agora. Το Project Agora ξεκίνησε το 2014, είναι μια spin-off εταιρεία του ομίλου της Think Digital και είναι και το τελευταίο success story του ομίλου. Πρακτικά, τι κάνει το Project Agora? Προσφέρει στους εκδότες μια software as a service λύση για να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα που έχουν από το διαφημιστικό τους χώρο. Βοηθάμε επίσης και τους διαφημιζόμενους να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για να κάνουν meet τα business goals. Τι σημαίνει όλο αυτό? Τι παρέχουμε εμείς στους publishers? Τους παρέχουμε λύση στα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο digital industry. Τους παρέχουμε λύσεις για να κάνουν maximize το revenue, οπότε τους δίνουμε ένα 360 tech stack με δική μας τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει και έχουμε χτίσει για να κάνουν monetize και να πουλήσουν όλο το διαθέσιμο διαφημιστικό τους χώρο. Τους βοηθάμε ώστε να αυξήσουν τους χρήστες και τα page views. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και στόχος των εκδοτών, να αυξήσουν τους users, γιατί με την αύξηση των users αυξάνονται τα page views και κατ' επέκταση αυξάνεται και το revenue που έχουν από την υπηρεσία, από τη σελίδα τους. Ένα άλλο κομμάτι σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τους, με όλο αυτό το tech έρχεται και ένας πλήρης έλεγχος από την πλευρά του publisher. Τους δίνουμε full access το τι συμβαίνει πάνω στο site τους. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγξουν ποιοι είναι οι διαφημιζόμενοι που εμφανίζονται στη σελίδα τους, με τι τιμή πωλείται ο διαφημιστικός τους χώρος και πλήρη transparency για τα έσοδα που παίρνουν από το δικό μας tech και για το performance γενικότερα του inventory τους. Παράλληλα, οι τεχνολογίες μας φροντίζουν ώστε να προστατεύουμε το user experience. Όλα μας τα ads είναι compliant με τα policies και τα frameworks για την προστασία των χρηστών. Και όλα αυτά γίνονται με τον πιο απλό για τους publishers τρόπο. Δεν χρειάζεται οι publishers να έχουν κανένα dev resource για να μπορέσουν να σετάρουν όλη αυτή την τεχνολογία στα site τους. Το 360 Tech Solution που σας περιέγραψα πριν αποτελείται από αυτά τα 5 βασικά προϊόντα και έτσι καταφέρνουμε να φέρουμε το maximum value στους χρήστες και στους πελάτες μας. Το πιο πρόσφατο επίτευγμά μας ήταν και προϊόν μας ήταν το PABD, το οποίο είναι μια λύση που παρέχει στους publishers τη δυνατότητα να πουλήσουν το διαφημιστικό τους χώρο στη μέγιστη δυνατή τιμή μέσα από μια real-time δημοπρασία χωρίς να χρειάζεται καθόλου dev work από μεριάς τους και συντήρηση. Έχει βασιστεί στα τελευταία τεχνολογικά trends, το header bidding, και φέρνει τα μέγιστα αποτελέσματα για τους πελάτες μας. Όλο αυτό, προφανώς, δεν θα μπορούσε να σταθεί μόνο του και τα προϊόντα από μόνα τους δεν μπορούν να αποτελούν επιτυχία, χωρίς αν δεν υπήρχαν και αντίστοιχες ομάδες από πίσω για να τα στηρίξουν. Αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί στο Engineering Hub που έχει η εταιρεία στην Πάτρα 5 βασικά τμήματα που βοηθούν τους πελάτες μας καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Η core ομάδα της εταιρείας είναι η Dev ομάδα που αυτή τη στιγμή αποτελείται από 20 άτομα και συνεχίζει να μεγαλώνει και επιτρέπει στο Project Agora να παρέχει εφικτικά την έτσι τεχνολογία που παρέχουμε στους πελάτες. Ένα μέρος, μια πολύ σημαντική ομάδα και στην ουσία είναι differentiator factor πέρα της τεχνολογίας που παρέχουμε είναι το Yield Optimization as a Service που είναι στην ουσία και ο κλάδος στον οποίο απασχολούμαι εγώ. Έχει μετρηθεί ότι γενικά οι publishers, οι εκδότες και οι adopts ομάδες τους σπαταλούν πάνω από το 50% του χρόνου τους για να χειρίζονται τις διάφορες πλατφόρμες και να δημιουργούν, να συνδυάσουν reports από άπειρα data sources. Σκεφτείτε ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες πρέπει να τραβούν reports και να κάνουν normalized data, να τα συνδείξουν για να μπορέσουν να βγάλουν τα αποτελέσματα και τα insights που θέλουν, ώστε να κάνουν optimization και να δοκιμάζουν συνεχώς νέες τεχνολογίες. Εδώ έρχεται το Yield Optimization as a Service, Project Agora, το οποίο τους λύνει αυτό το πρόβλημα. Γενικά η ομάδα μας, βασισμένη σε όλη την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, στην εικόνα που έχουμε για τις αγορές, καθώς έχουμε sites σε όλο τον κόσμο, βοηθάμε τους publishers να μειώσουν όλο αυτό το complexity του industry και να μεγιστοποιήσουν εύκολα το advertising revenue που παίρνουν. Πώς το κάνουμε αυτό? Έχουμε τα δικά μας advanced analytics tools που μας βοηθάνε να παίρνουμε insights και τη δική μας optimization τεχνολογία που συνεχώς αναπτύσσεται και βελτιώνεται παράλληλα με τις αλλαγές που γίνεται στο industry.
Καλά όλα αυτά, αλλά τα αποτελέσματα που έχει όλο αυτό. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, καθώς βλέπουμε πως η δουλειά μας όχι μόνο γλιτώνει χρόνο από τους publishers, αλλά φέρνει και εντυπωσιακά results που κυμαίνονται από 15% μέχρι, μπορούν να φτάσουν μέχρι σε τριψήφιο νούμερο, ανάλογα το case, ανάλογα το setup που είχε ο publisher πριν, τη λύση που είχε πριν. Καθημερινά, οι χρήστες μας επισκέπτονται 1500 περίπου sites, που τρέχουμε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, και κάνουν trigger πάνω από 6.500 διαφημιστικές θέσεις. Αυτό πρακτικά με τα τελευταία μας νούμερα μεταφράζεται σε 9,8 δισεκατομμύρια ad requests στο μήνα. Η τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει σε real time αποφασίζει ποια πλατφόρμα έχει το καλύτερο συνδυασμό σε quality και revenue potential για τον κάθε χρήστη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό γίνεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου για να μην επηρεαστεί και το user experience των χρηστών. Για να καταλάβετε όλο αυτό το infrastructure πόσο μεγάλο είναι, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο σερβίρουμε περίπου 3.500 ads αυτή τη στιγμή. Το success story του Project Agora αποτυπώνεται και στο growth των συνεργατών μας, year on year. Ξεκινήσαμε το 2015 με 300 sites και έχουμε φτάσει το 2020 να ξεπερνάμε τα 1.500. Αυτό για μας αρκεί. Αυτό δείχνει ότι όλο αυτό που κάνουμε το αγαπάνε οι publishers και λύνουμε τα περισσότερα τους προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, το digital advertising δεν μας αφήνει να επαναπαυόμαστε. Οι αλλαγές είναι πολλές, είναι ένα οικοσύστημα που συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται και μαζί με αυτό εξελισσόμαστε κι εμείς. Μία καλή εικόνα και αποτύπωση της εξέλιξης του Marketing Technology Landscape, ή αλλιώς MarTech, όπως το λέμε στο χώρο, είναι αυτή. Εδώ βλέπετε πραγματικά πόσες εταιρείες ασχολούνται με το digital marketing, κάθε μία σε διαφορετικό τομέα του ψηφιακού οικοσυστήματος. Το 2020 έχουν φτάσει εταιρείες αυτές τις 8.000. Αυτό που έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε είναι το growth που είχαν το 2020 σε σχέση με το 2019 οι data companies. Οι data companies έχουν φτάσει να αυξήθηκαν σε σχέση με το 2019 κατά 25,5%. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο και μας δείχνει κάτι. Τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι το industry κινείται προς τα data. Τα data είναι κάτι που υπάρχει παντού. Αλλά μόνα τους δεν αρκούν. Αυτό που θα είναι το challenge για εμάς, και έχει νόημα, είναι να καταφέρουμε να τα ερμηνεύσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε αποδοτικά. Να βγάλουμε τα insights που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Επομένως, εμείς αυτό που βλέπουμε για το επόμενο διάστημα είναι ότι το programmatic θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Το έχει κάνει adapt το industry και συνεχίζει και κάνει grow. Παράλληλα, οι publishers έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. Το οικοσύστημα συνεχώς αλλάζει, προκύπτουν νέα regulations, νέες τεχνολογίες που θα φέρουν δυσκολίες στους publishers. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι ίδιοι είναι να κάνουν focus, να κάνουν grow και engage το κοινό τους, να κρατήσουν το κοινό τους και να φέρουν και νέους χρήστες και να προσπαθήσουν να καταλάβουν μέσα από τα data την αληθινή αξία των χρηστών τους και των site τους. Τέλος, άλλα δύο σημαντικά βασικά κομμάτια που ήθελα να σταθώ είναι ότι τα data, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι αρκετά. Τα data μόνα τους υπάρχουν. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε τα insights και τα actions μέσα από τα data. Και αυτά είναι που θα χρησιμοποιήσει και το yield management και optimization για να προχωρήσει και αυτό ένα βήμα παραπέρα. Το yield management είναι μονόδρομο στο να στραφεί προς το machine learning και το AI, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Και σίγουρα έτσι θα αποτελέσει και τον επικονία αλήθεια για όλο αυτό το transformation. Και να πάει και στο επόμενο επίπεδο. Είναι κάτι για το οποίο και εμείς ετοιμαζόμαστε να προχωρήσουμε στους επόμενους μήνες. Όλα καλά με τις τεχνολογίες και την εξέλιξη, αλλά όλα αυτά μόνα τους δεν μπορούν να γίνουν. Χρειάζονται ανθρώπους με δεξιότητες που να έχουν την ικανότητα να κοιτάνε μπροστά και να παρακολουθούν όλες αυτές τις εξελίξεις. Για μας όμως, σαν εταιρεία, το ταλέντο και η εμπειρία μόνο δεν αρκεί. Για μας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο
και η ομαδική δουλειά, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εξελιχθούμε και να πετύχουμε. Εδώ έχω την τελευταία μας ομαδική φωτογραφία με τους συναδέλφους μας, λίγο πριν το lockdown, στο strategy event που είχαμε διοργανώσει στον Άπλιο. Εγώ είμαι εκεί για όσους με ψάχνουν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για το οποίο είμαστε περήφανοι είναι η ομάδα που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί η εξέλιξή μας έρχεται μέσα από τους ανθρώπους που δεν έχουν μόνο γνώση και εμπειρία, αλλά έχουν και πάθος για αυτό που κάνουν, διάθεση και χαμόγελο. Είναι στοιχεία που μας ταιριάζουν και είναι η κουλτούρα που έχουμε δημιουργήσει, γιατί βασίζεται στις κοινέ αξίες που μοιραζόμαστε. Γιατί είμαστε άνθρωποι που προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουμε και να δημιουργούμε αποδοτικές διαδικασίες. Προσπαθούμε συνεχώς να φέρνουμε αξιόλογα αποτελέσματα και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Να είμαστε πάντα εκεί για όποιον μας χρειάζεται, για τους συναδέλφους, τους συνεργάτες, τους πελάτες μας. Είμαστε always curious, προσπαθούμε να μαθαίνουμε συνεχώς, να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι και σαν επαγγελματίες. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι βοηθάμε και ομάδες εκτός εταιρείας που μπορεί να χρειάζονται τη βοήθεια και τη στήριξή μας. Για να μην σας κουράζω όλα με αυτά και συνοψίζοντας όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα, 5 πράγματα που θέλω να κρατήσετε είναι ότι ο κόσμος κινείται προς το digital. Πλέον ο μισός πλανήτης αυτή τη στιγμή βρίσκεται online. Οι publishers, οι εκδότες πρέπει να καταλάβουν την πραγματική αξία των user τους και να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες που θα τους βοηθήσουν να κάνουν keep-up με τα τελευταία industry forces, είτε είναι νέα trends, είτε είναι νέες τεχνολογίες, νέα regulations, initiatives. Τέλος, το MarTech χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τεχνικό expertise για να μπορέσει να εξελιχθεί. Χρειάζεται μηχανικούς, χρειάζεται data analysts, χρειάζεται data scientists για να προχωρήσει. Και προφανώς, το είπα και πριν, τα data θα αποτελέσουν το μυστικό της επιτυχίας για το μέλλον. Αλλά όχι μόνα τους, μαζί με τα insights. Σε όλο αυτό, η πληροφορική είναι ένας κλάδος που θα μπορέσει να συνεισφέρει δυναμικά σε όλα αυτά. Δυναμικά. Οπότε, χρειαζόμαστε μηχανικούς για να μας βοηθήσουν να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Επομένως, εμείς βλέπουμε το αντίκτυπο που φέρνουν οι μηχανικοί και στον οργανισμό μας, οπότε θέλουμε να ακούσουμε για σας. Έχουμε 20 ανοιχτές θέσεις στο site μας, οπότε feel free να δώσετε τα βιογραφικά σας και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να έχετε κάποιες απορίες να μου γράψετε στο chat. Έχουμε περίπου 5 λεπτά ακόμα. Δεν βλέπω κάτι. Θεωρώ ότι είναι θετικό αυτό, πάει να πει ότι καταλάβετε όλα όσα συζητήσαμε. Όμορφα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Χάρηκα και let's be in touch. Μπορείτε να με βρείτε και στο LinkedIn και σε mail για ό,τι μπορεί να χρειαστείτε. Γεια σας.